Γεια σας παιδάκια, το σχολείο Άρνος σήμερα ταξιδεύει στον χρόνο και μπροστά μας παιδιά ποιος είναι? Είναι ο δικός μας από την αρχαία Ελλάδα, ο Πυθαγόρας ο Σάμιος. Ναι παιδιά, ο Πυθαγόρας ο Σάμιος, τον βλέπετε πόσο στέκεται εδώ πέρα έτσι, τι σκεπτικός με το μάτι να κοιτάζει μακριά. Γεννήθηκε λέει περίπου το 570 π.Χ. Δηλαδή πριν γεννηθεί ο Χριστός 570 χρόνια. Γι' αυτό λέμε περίπου ότι ήταν στον 6ο αιώνα π.Χ. Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε, η περίοδος λέει είναι η περίοδος που ήρθαν αυτοί οι φιλόσοφοι, αυτοί που σκεφτόντουσαν, που ήταν οι Σοκρατικοί, δηλαδή είναι οι προσοκρατικοί, πριν το Σοκράτη παιδιά. Φυσικά μιλάμε για ελληνική φιλοσοφία, Απράβο. Λοιπόν, φιλοσοφία της Ελλάδας της αρχαίας, 2.500 χρόνια και βάλε παλιά, Και η σχολή ήταν ο Πυθαγορισμός. Γιατί ο Πυθαγόρας, παιδιά, είχε ταξιδέψει, είχε δει πράγματα, είχε γνωρίσει, είχε πάει στα Ιερατεία, πού, στην Αίγυπτο, στους Ασσύριους, στους Βαβυλώνιους, Είχε πάρει πολλά μαθήματα και η σκέψη του είχε δουλέψει. Έτσι λοιπόν διαμόρφωσε τη φιλοσοφία των μαθηματικών και έβαλε τους αριθμούς ψηλά, γι' αυτό τι, έφτιαξε τη θεωρία της μεταμψύχωσης, το πνεύμα παιδιά, τι λέει, οι πιο σημαντικές ιδέες ποιες ήτανε, τι λέει, οι αριθμοί παιδιά τι ήτανε, ήταν σπουδαίο εργαλείο τότε, να μετράνε τις μέρες, τα αστέρια, τι καιρό θα κάνει, αν θα σπείρουν, αν θα φάνε, όλα αυτά με την αστρονομία, τα μαθηματικά τα έκαναν. Λοιπόν, οι αριθμοί λέει καθορίζουν την τάξη και την αρμονία στο σύμπαν. Δηλαδή είναι το πιο σπουδαίο εργαλείο. Μα δεν είχαν και άδικο, Με το χρόνο τι αποδείχθηκε. Έτσι έχουμε τα πράγματα. Έτσι τι, αν δεν χρησιμοποιούσαμε τους αριθμούς, δεν θα μπορούσαμε τι, να οργανώσουμε, να καταλάβουμε, να διεισδύσουμε σε πολλά μυστικά της φύσης. Λοιπόν, εδώ παιδιά, με τον Πυθαγόρα το Σάμιο, διαβάζετε προσεκτικά αυτά που γράφει το σχολικό βιβλίο, πότε έζησε και αυτό που σας είπα, ταξίδεψε στην Ασία, έτσι, στους Ασσύριους, Βαβυλώνιους, στην Αίγυπτο, που είναι στην Αφρική, έτσι, και πήρε τη φιλοσοφία του, τα μαθηματικά, την αστρονομία, παιδιά, πρέπει να ξέρανε πότε θα σπείρουν, πότε θα βγει ο ήλιος, γιατί, πότε θα έχουν μεγάλη εισοδιά για να φάνε, για να ζήσουν, και την ιατρική, παιδιά, για να ζήσουν, για να έχουν υγεία. Έτσι, λοιπόν, αυτός ο Πυθαγόρας εδώ πέρα έφτιαξε ένα πίνακα. Τι έκανε στον πίνακα ο Πυθαγόρας? Έφτιαξε σε μία γραμμή εδώ πέρα στα τετραγωνάκια, έβαλε τους αριθμούς από 1 έως 10, όπως τους γράφαν τότε, επαναλαμβάνω, δεν τους έγραφαν τότε παιδιά τους πίνακες, τι, με τα νούμερα που βλέπετε. Λοιπόν, και επίσης έβαλε και τους ίδιους τι, αριθμούς κατακόρυφα. Έτσι λοιπόν τι, σε κάθε σημείο του πίνακα παιδιά εδώ πέρα, δηλαδή αυτό το σημείο βλέπετε το 8, για να το βάλω λίγο να ξεχωρίζει, το 8 βλέπετε εδώ πέρα, για να το βρω, πώς τι σμίγει εκεί? Εκεί σμίγει το 2 και το 4. Δηλαδή τι, 2 φορές το 4, πόσο μας κάνει 8. Για να το δω όμως λίγο παρακάτω αυτό το παιδιά. Για να κάνω τι να παίξω λίγο με τα τετραγωνάκια. Να για φαντάσου εδώ τι έχεις, έχεις διάδες, 1, 2, 3, έτσι. Άρα έχεις 1, 2, 3 διάδες. Άρα αυτό πέρα τι είναι? Είναι 3 φορές το 2. Και αν πάω από κάτω, τι έχω τώρα? Έχω τριάδες. 1, 2 τριάδες, έτσι. Και πόσες είναι αυτές οι τριάδες? Είναι τι? 2 φορές το 3. 2 φορές οι τριάδες, έτσι. Για να πάω πάνω στον πίνακα και να βρω τώρα το 3, έτσι. Να πάρουμε το 3 πρώτα από εδώ, εδώ, και το 2 μετά από εκεί. Εάν πάρεις το 3 και το 2 και δεις αυτά τα δύο τα τετραγωνάκια που σμίγουν, τι που σμίγουν, τι, οριζόντια προχωράς και κατακόρυφα κατεβαίνεις, που σμίγουν παιδιά, σμίγουν στο 6, να το, πόσο κάνει 6. Ναι, εάν εσύ πας τώρα όμως τι, και επίσης εγώ δεν παίρνω αυτό, αλλά να πάρω τι, να πάρω το 2, να το ξεχωρίσω λίγο, να πάρω το 2, έτσι, και το 3 από εδώ. Πού σμίγουν πάλι, να το, πάλι σμίγουν στο 6, αλλά στο πάνω 6, το βλέπετε. Δηλαδή έχω ένα 6 από κάτω, εδώ, και ένα 6 από πάνω.
Αυτό το 6 έχει δημιουργηθεί. Αν πάρω 3 φορές το 2 να μου κάνει 6 και 2 φορές το 3 να μου κάνει 6. Ξέρετε τι είναι. Αυτό εδώ πέρα στα μαθηματικά εμείς σας το λέμε. Άμα αλλάζω τη σειρά στα νούμερα, δηλαδή άμα το 3 εδώ και μετά έχω το 2 και εδώ αν έχω το 2 και μετά το 3 στα μαθηματικά, ξέρετε πώς λέγεται αυτό. Λέγεται αντιμετάθεση. Ας μαθαίνουμε, μην φοβόμαστε. Έτσι λοιπόν ο πίνακας, παιδιά, τα λέει όλα αυτά, ε. Για να συνεχίσω παρακάτω. Για να δω εδώ πέρα. Εδώ ο πίνακας, αν θέλετε, γιατί ο Πυθαγόρας είχε μιλήσει και για τετράγωνα, ε. Τι, ο πίνακας λέει εδώ πέρα, να το. Έχω, πόσα έχω. Έχω 2, 1, 2 και πόσα. Δηλαδή έχω διάδες 2 επί 2. Δηλαδή έχω 2 επί 2 εδώ. Εδώ τι έχω. Έχω τριάδες. 1, 2, 3 τριάδες. Έτσι. 1, 2, 3 τριάδες. Άρα έχω 3 φορές το 3. Και εδώ τι έχω, παιδιά. Έχω τετράδες. 1, 2, 3. Ε. Δεν πετύχει. Μέσα 1, 2, 3, 4 στοιχεία. Ξεκινάει από το 1 και φτάνει στο 4. Άρα εδώ τι έχω. Έχω 4 επί 4. Για να τα δω πάνω στον πίνακα αυτά. Όταν εγώ πάω να βρω το 2, να το 2 παιδιά εδώ πέρα. Και πάω να βρω εδώ και το 3, να το και το 3. Αυτά, πού σημαίνουν εδώ πέρα. Το έκανα σωστά. Όχι παιδιά, δεν είπα σωστά. Έκανε λάθος ο δάσκαλος, θα προσέχει, έτσι. Αν εγώ πάρω το 2 και το 2 εδώ, αυτά πού σμίγουν παιδιά, σμίγουν εδώ στο 4. Να το. Εάν πάω και πάρω μετά πιο, το 3, να το 3. Με το 3. Αυτά που σμίγουν, περπατάω εδώ, περπατάω και εδώ, που σμίγουν στο 9. Και αν πάρω μετά το 4 που έχω κάτω, έτσι, να το 4. Τι, και το 4 από εδώ, αυτά που σμίγουν στο 16. Α, προσέξτε, τι διαπιστώνω, ότι αν κινηθώ πάνω στον πίνακα, πώς να κινηθώ, να, εδώ. Όπως λέμε, διαγώνια, φεύγεις από εδώ, πας εδώ κάτω, προχωράς. Να το. Και τι έχεις παιδιά, έχεις, να, σε αυτή εδώ τη θέση παράδειγμα, τι έχεις, έχεις 7 φορές το 7. Ωραίο παιχνίδι, ε. Ναι, αν πας εδώ τι θα έχεις, το 25, έτσι, και τι θα έχεις, 5 φορές το 5, το βλέπεις, έτσι. Εδώ είναι το 36, πώς έχει βγει, 6 φορές το 6. Και συνεχίζουμε παιδιά, έτσι, τι, το 8 εδώ πέρα, να το, το 8. Και το 8 εδώ μας κάνει τι, το 64. 8 φορές το 8, 64. Είδατε πόσο ωραία διαβάζουμε τον πίνακα. Και μετά, αν συνεχίσω, τι άλλο θα δω. Αν πάω 9 φορές το 9, πώς θα μου κάνει να το, 81. Και 10 φορές το 10, τι φτάνουμε. Φτάνουμε στην εκατοντάδα, ε, αυτό. Στο επόμενο σκαλί του δεκαδικού συστήματος, τις εκατοντάδες. Έτσι λοιπόν, είδαμε τη διαγώνιο. Για να δούμε κι άλλα εδώ πέρα. Εδώ τι έχω, έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6. Τι έχω, 6 φορές παιδιά πιο. Το κάθε ένα έχει 1, 2, 3. 6 φορές τις τριάδες, 6 φορές το 3. 6 φορές το 3. Και εδώ κάτω τι έχω ρε παιδιά. Έχω 1, 2, 3. Τι, 3 φορές πιο. Το κάθε ένα έχει 1, 2, 3, 4, 5. Έτσι, 6, 7. Μήπως το κάναμε λάθος. Για να δω πάνω, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Άρα τι έχω εδώ πάνω, έκανε ο δάσκαλος λάθος, δεν πρόσεξε. Δεν έχω 6 παιδιά εδώ. Τι έχω εδώ πάνω, 7 φορές το 3. Και εδώ έχω 3 φορές το 7. Α, για να πάω πάνω στον πίνακα τώρα και να δω. Εάν εγώ πάω και βρω τι, το 7 πρώτο, να το. Έτσι, και βρω και το 3. Εδώ πέρα δεύτερο. Και περπατήσω εδώ. Να το. Πού σμίγει αυτός ο δρόμος ο οριζόντιος και αυτός που πέφτει προς τα κάτω. Ο κατακόρφος σμίγει στο 21. Δεν μας κάνει τι 3 φορές το 7 ή 7 φορές το 3. 21. Ε, 21. Γιατί αν το πάρω, προσέξτε και διαφορετικά πώς το πάρω. Να πάρω το 3 από εδώ και το 7 από εδώ, έτσι. Περπατάμε από το 3. Μέχρι να φτάσουμε στο 7, να κατέβει να δω. Δεν είναι το 21. Τι βλέπω, ότι τα νούμερα αυτά είναι τα ίδια, ε. Δηλαδή, αυτό το 21 εδώ πέρα που είναι 7 φορές το 3 και αυτό που είναι 3 φορές το 7 είναι το ίδιο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όπως είναι εδώ ο πίνακας,
Και είπαμε εδώ πέρα έχουμε πάρει και διαγώνιο, έτσι. Τα νούμερα τι από εδώ και πάνω είναι τα ίδια με τα κάτω. Α, ωραία να παίξουμε έτσι, ε. Και κάτι άλλο τώρα, για να συνεχίσω. Τι, δεν μου λέτε κάτι. Ωραία, καλά, εδώ έχω, τι έχω. Έχω πόσες τετράδες, έτσι. Και πόσες έχω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ε. Δηλαδή, προσέξτε, ο πίνακας μου λέει για τετράγωνα, μιλάει και για ορθογώνια, ε. Δηλαδή, έχω 8 φορές το 4, ε. 8 φορές το 4, να το, 8 φορές, να το πέρα, και το 4, μου κάνει 32, βλέπετε. Εδώ σμίγουν αυτά όλα. Στο 32. Άρα, 8 φορές το 4 ίσον 32. Ή αν το πάρω τι διαφορετικά, ε, τι να πω, 4 φορές τι, το 8, πόσο μου κάνει, πάλι να το σμίγουν αυτά εδώ πέρα στο 32. Το βλέπετε, παίξτε κι εσείς. Πάρτε το χάρακα και βάλτε τη γραμμούλα. Μία φορά να πάει έτσι και άλλη φορά έτσι. Και πού σμίγουν αυτές οι γραμμούλες, σμίγουν στο 32. Λοιπόν, κοιτάξτε παιδιά, με αυτό εδώ πέρα τον πίνακα, εάν σκεφτούμε και λίγο παρακάτω, τι θα δούμε εδώ πέρα. Θα δούμε το εξής, ότι, τι, πρόσεξε, η πρώτη γραμμή, τι είναι, είναι η προπαίδεια του 1, έτσι, 1 επί 1, έτσι. Νάτι και η Όλγα το μικρό το πύρι πύρι που πηδάει από το παραθύρι. Δηλαδή τι λέμε, μία φορά το 1, 1, έτσι, μία φορά το 2, 2, νάτο, νάτι η προπαίδεια του 1, εντάξει. Και μετά την προπαίδεια του 1, άμα συνεχίσω εγώ, μπορώ να πάρω στην επόμενη γραμμή, για να δούμε τώρα τι να πάρω, το 2, έτσι, για να δούμε λίγο, λοιπόν, και έτσι λοιπόν εδώ πέρα εμείς τι έχουμε, για να δούμε τώρα, η προπαίδεια του 3 ποια θα είναι, τι θα είναι, πώς θα πάει, λέει, 3 φορές το 1, ή πώς το υπολογίζουμε καλύτερα, δεν λέμε, μία φορά το 3, 3, έτσι, 2 φορές το 3, 6, να το, δηλαδή, πολλαπλασιάζουμε, έτσι, το 3 που είναι αυτό εδώ πέρα με όλους τους αριθμούς και βγαίνει αυτό εδώ. Να, θα μου πείτε τώρα, αν το πάρεις και ανάποδα, δεν αλλάζει τίποτα, γιατί. Γιατί αν εσύ πας και πάρεις, τι, το 3 με όλα τα νούμερα τα πάνω, θα είναι το ίδιο πάλι. Το βλέπετε, η γραμμούλα. Για παίξτε έτσι να δείτε πώς φτιάχνει την προπαίδεια. Παράδειγμα εδώ πέρα, πιάνουν να πούμε του 7. Να, το 7 εδώ, έτσι, ωραία. Και αν δεν θέλεις έτσι να πάρεις τι, το 7, να το πάρεις σαν κατακόρυφη στήλη εδώ πέρα, να το, και να πεις, μία φορά το 7, 7, δύο φορές τι το 7, 14, τρεις φορές το 7, 21, καταλάβατε, τέσσερις φορές το 7, 28. Δηλαδή, έχω τι, σε αυτές τις στήλες την προπαίδεια των αριθμών, εδώ παράδειγμα πιανού αριθμού του 7, και έτσι και για όλα τα άλλα τα νούμερα. Παιδιά, παίξτε, θα σας δώσουμε και τους πίνακες ελεύθερους, Όλα, να τυπώσετε και να βγάλεις το αποτέλεσμα. Τι είπες, Όλγα? Όλα, εγώ τα ξέρω, τι λέτε. Μπράβο.